Σας είχα υποσχεθεί ότι θα πρέπει να ειδούμε το θέμα του Αντιχρίστου όχι μόνο από την πλευρά της Αποκαλύψεως, αλλά και από ολόκληρη την Αγία Γραφή. Τι μαρτυρίες έχουμε για τον Αντίχριστον από ολόκληρη την Αγία Γραφή, και μη και Παλαιά Διαθήκη, για να μην νομιστεί ότι είναι μόνο ένα σημείο της Αγίας Γραφής η Αποκάλυψη. Όχι, είναι πολλά σημεία της Αγίας Γραφής. Και πως ερμηνεύουν οι πατέρες και πως διαζωγραφίζουν την προσωπικότητα του Αντιχρίστου με λεπτομερίες που θα εκπλαγείτε. Γι' αυτό λοιπόν, βεβαίως πάρα πολύ σύντομα, θα δούμε και από την πλευρά αυτή το θέμα του Αντιχρίστου. Πού θα έρθει, πως θα έρθει, από πού θα γεννηθεί, σε ποιο τόπο κλπ. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι το οξύ μάτι των πατέρων της Εκκλησίας μας διακρίνουν εκείνα που εμείς δεν μπορούμε να διακρίνουμε με τόση ευκολία στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ως οδηγούς τους πατέρες της Εκκλησίας μας, που είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τα ονόματα που του αποδίδει τόσο η Αγία Γραφή όσο και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, μερικά, γιατί είναι περισσότερα από αυτά που θα σας πω, είναι τα εξής: Αντίχριστος, Α Ιωάννου 4,3, Θεός ημί εγώ, η Εζεκίλ 28,2 έως 10 και Β' Θεσσαλονικής 2,3. Τρίτον, άνθρωπος της αμαρτίας, Β' Θεσσαλονικής 2,3. Τέταρτον, Υιός της απολίας, Β' Θεσσαλονικής 2,4. Πέμπτον, αντικείμενος, Β' Θεσσαλονικής 2,4. Έκτον, υπερερώμενος, δηλαδή υπερηφανευόμενος, σούπερ υπερηφανευόμενος. Αυτό θα πει υπερερώμενος, Β' Θεσσαλονικής 2,4. Έβδομον, άνομος, Β' Θεσσαλονικής 2,8. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος έχει πολλές ονομασίες των Αντίχριστων. Όγδον, θηρίων, στο οικείον κεφάλαιον που αναλύουμε. Ένατον, κοσμοπλανής, διδαχή. Δέκατον, έκτον και δεκάτη έκτη παράγραφος, 4 χωρίων. Δέκατον, εχθρός, Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων. Ενδέκατον, άνομος Θεός, Ειρηναίος, στο 5ο βιβλίο κατά αιρέσιο. Δωδέκατον, Υιός Διαβόλου, ο υπόλυτος, Επίσκοπος Ρώμης. 13ο, όφης φίδι, τον αποκαλεί ο Ιακώβ στο παιδί του τον Δάν, Γένεση 49,16-18. 14ο, πλάνος, ιερός Δαμασκηνός. 15ο, ψευδόχριστος, ψευδής Χριστός κατά λέξη, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Όλα τα ονόματα φυσικά αυτά είναι φοβερά. Έκανα μία επιλογή για να σας δώσω μία εικόνα, γιατί από τα ονόματα ήδη καταλαβαίνουμε και το πρόσωπο. Ενδεικτικά θα χρησιμοποιήσουμε μόνο μερικά χωρία από την Αγία Γραφή, πολύ λίγα, 3-4, και μη και Παλαιά Διαθήκη. Και καταρχάς από την Παλαιά Διαθήκη, ένα θεμελιώδη σημείο δια των Αντίχριστων είναι το εξής: όταν ο Ιακώβ ευλογούσε τα 12 του παιδιά στην Αίγυπτο λίγο πριν πεθάνει, εις τον Ιούδα, τον τέταρτο γιο του, έδωσε όλη την ευλογία για να έλθει από αυτόν ο Μεσσίας. Του είπε τα πιο
μεγαλειώδη και απαιρετικά λόγια. Θα δείτε μέσα σε εκείνα τα λόγια του Ιακώβ για τον Ιούδα το γιο του να υπάρχει το στοιχείο της ανσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού, τον θάνατό του, όταν του λέγει ως κύμνος που έπεσες να κοιμηθείς. Είναι ο θάνατος του Μεσσίου. Και ποιος μπορεί να σε ξυπνήσει, δηλαδή ποιος τολμά να σε ξυπνήσει? Όταν δηλαδή θα αναστηθείς, τότε οι εχθροί σου θα τρέμουν. Τον θάνατο, την Ανάσταση, την Εκκλησία, την πίστη των εθνών και αυτός προσδοκία εθνών, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που μιλεί περί κλίματος εκεί και την αιωνία μακαριότητα. Δηλαδή υπάρχει προφητικά η διαζωγράφηση των χαρακτηριστικών του Μεσσίου, του Χριστού, του Ιησού Χριστού που ήρθε. Όταν έφτασε εις τον Δαν, τον γιο του, του προφητεύει το εξής: Δαν, κρινή των λαών αυτού, ως και μία φυλή εν Ισραήλ, και γεννηθεί το Δαν όφης εφοδού, εγκαθήμενος επί τρίβου, δάκνων πτέρναν ύπου, και πεσείται ο υπεύς εις τα οπίσω, την σωτηρίαν περιμένων Κυρίου. Γένεση 49 κεφάλαιων 16 έως 18. Η προφητεία αυτή, αγαπητοί μου, εξεπληρώθη μερικώς επί του κριτού Σαμψών. Ο Σαμψών ήταν από τη φυλή του Δαν. Όταν λέγει Δαν, κρινεί των λαών αυτού, ο Σαμψών ήταν ο κριτής και έκρινε των λαών, όχι τη φυλή του, λέει εδώ η προφητεία, «Οσί και μία φυλή εν Ισραήλ». Θα κρίνει δηλαδή, θα σταθεί κριτής, αρχηγός δηλαδή, ολοκλήρου του Ισραήλ και των 12 φυλών. Συνεπώς, εδώ βλέπουμε την μερική πλήρωση της προφητείας των Σαμψών, αλλά γενικώς η προφητεία θα πληρωθεί εις τον Αντίχριστο. Ο Σαμψών ήταν ευσεβής άνθρωπος. Δεν ήταν ασεβής, αλλά εκυβέρνησε το λαό του Θεού. Εδώ ο Αντίχριστος θα είναι ασεβής, αλλά θα κυβερνήσει αυτός όχι μόνο το λαό του Θεού, τους Εβραίους, αλλά θα γίνει κοσμοκράτορ. Το σημείο της προφητείας που λέγει «και γεννηθεί το Δαν όφης», και να γίνει αυτό, το να γίνει, όχι τι εύχεται, είναι προφητική η διάσταση αυτής της ευχής. Ο Δαν να γίνει φίδι, επληρώθη μερικώς επί του προδότου Ιούδα κατά των λόγων του Κυρίου, ο τρόγων μετεμού των άρτων επήρε επεμέ την πτέρνα αυτού. Αυτός που έτρωγε ψωμί μαζί μου σήκωσε τη φτέρα του και με κλώτσισε. Γενικώς όμως θα πληρωθεί επί του Αντιχρίστου, ο οποίος θα φέρει όλον τον διάβολο μέσα του. Θυμηθείτε, και ο Ιούδας είχε τον διάβολο μέσα του, και τότε λέγει, όταν πήρε το ψωμί από τα χέρια του Κυρίου, τότε εισήλθε ο Σατανάς εις την καρδία του Ιούδα του προδότου. Και ο διάβολος, ο οποίος επτέρνησε, τρικλοπόδησε, να το πω έτσι, επτέρνησε τους πρωτοπλάστους, κατόπιν επτέρνησε τον Κύριον. Θυμόσαστε την προφητεία εκεί στον παράδεισο που λέγει ο Θεός: «Σύ δε», λέει στον διάβολο, «τηρήσεις αυτού πτέρνα». Θα έρθεις να του πληγώσεις τη φτέρνα. Γι' αυτό λέγεται και πτερνισμός. Θα τον τρικλοποδήσεις, θα του κάνεις κακό, θα τον ανεβάσεις στο σταυρό. Κατόπιν ο διάβολος, ο πτερνιστής διάβολος, έρχεται να διώξει την Εκκλησία, τους πρωτοπλάστους, τον Κύριον και την Εκκλησία.
εκείνο το μέρος της προφητείας που λέει ότι ο υπεύς αναμένει την σωτηρία, ο υπεύς πέφτει στα οπίσω, πεσίτη στα οπίσω, την σωτηρία περιμένων του Κυρίου. Ποιος είναι ο υπεύς? Είναι ο πιστός άνθρωπος, ανύποπτος, προχωρεί το δρόμο του. Σίδαν, σαν φίδι, πηγαίνεις, πετιέσαι ξαφνικά στο δρόμο του υπέως και δαγκώνεις το άλογο και ο υπέας πέφτει ανάποδα πίσω και φυσικά χτυπάει το κεφάλι του. Ο δρόμος είναι έρημος. Προσέξτε, εικόνα προφητική. Ο δρόμος είναι έρημος. Από πού θα πάρει τη σωτηρία του άνθρωπος αυτός, ο ταξιδιώτης? Παρά μόνο από το Θεό. Που σημαίνει, ο Αντίχριστος θα είναι τόσο δυνατός ώστε δεν θα υπάρχει άνθρωπος ανωτερός του για να ζητηθεί από κάποια θύματα να απαλλαγούν από τα χέρια του Αντιχρίστου. Και τότε μόνη σωτηρία τους θα είναι των πιστών να στραφούν προς τον ουρανό και να παρακαλέσουν τον Χριστό. Και πράγματι, η σωτηρία θα έρθει από τον Χριστό. Πώς θα έρθει? Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα Θεσσαλονικής επιστολή του. Ο Κύριος αναλώσει αυτόν. Θα τον καταστρέψει ο Κύριος. Και συνεπώς η προφητεία αυτή του Ιακώβ αναφέρεται καθολικά εις τον Αντίχριστο. Θα μου πείτε, από τον Δα θα έλθει ο Αντίχριστος? Ναι, περιμένετε. Ο Δανιήλ στο βιβλίο του 7 κεφάλαιο κόμμα 25, για να μην πω ότι έχει ολόκληρο κεφάλαιο για τον Αντίχριστο και πλήστα ως άλλα χωρία εκτός του κεφαλαίου εκείνου. Παίρνω ένα χαρακτηριστικό χωρίο. Και λόγους προς τον ύψιστον λαλήσει. Ο Αντίχριστος θα λαλήσει λόγους προς τον ύψιστον, φοβερούς. Και τους Αγίους υψίστου παλαιώσει. Θα κακοποιήσει τους Αγίους του Θεού. Και υπονοήσει του αλλοιώσε καιρούς και νόμων. Και θα σκεφτεί να αλλοιώσει καιρούς και νόμων. Καιροί είναι οι φύσεις και νόμος είναι ο νόμος του Θεού. Προσέξτε όμως κάτι, βρήκα μια καινούρια ερμηνεία πάνω στο καιρούς και χάρηκα πολύ για αυτήν την ερμηνεία. Είναι η εξής: καιροί είναι το παρελθόν, η ιστορία και η παράδοση. Θα το πω άλλη μια φορά: το παρελθόν, η ιστορία και η παράδοση. Θα ζητήσει ο Αντίχριστος να αλλοιώσει την παράδοση, την ιστορία. Μήπως στην εποχή μας αλλοιώνεται η ιστορία? Μήπως στην εποχή μας η παράδοση αλλοιώνεται? Ο καθένας σας κρίνει. Ο καθένας σας κρίνει. Βλέπετε ότι γι' αυτό, δεν το λέγω εγώ, τόσοι το λέγουν, ζούμε ημέρες Αντιχρίστου. Όταν βλέπουμε αλλοιώσεις πραγμάτων που ουδέποτε απετολμήθησαν να γίνουν, και βλέπουμε αυτές τις αλλοιώσεις ήδη να γίνονται. Είναι καταπληκτικό. Ο δε νόμος πως αλλοιούται? Όταν λέει ο νόμος ου μιχεύσεις και σου λέει αύρε βλάκα, ευκαιρίες σου τυχαίνουν και λες ου μιχεύσεις. Τι είναι η μιχεία? Τίποτα δεν είναι. Και τι είναι η πορνεία? Και τίποτα δεν είναι. Τι θα πει τίποτα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Καταπίεση λέγεται αυτό. Καταπίεση λέγεται αυτό. Αγαπητοί μου, διάβασα στο περιοδικό Ζωή, το βρήκα στα επί των γεγονότων, το παίρνει από εφημερίδα. Ένας καθηγητής μπες εκπαιδεύσεως σε ένα λύκειο της Ηλίου Πόλεως, δεν το έχω μαζί μου να σας το διάβαζα, φοβερό πράγμα, είπε στους μαθητάς, διαβάζετε, θα το διαβάσετε ίσως, είπε στους μαθητάς, δεν θέλω, λέει, να με σέβεστε, αυτά είναι δουλοπρέπειες. Δουλοπρέπειες. Η σεβασμός είναι δουλοπρέπεια. Αλλά τι? Θέλω, λέγει, να μου βρίζετε Χριστούς και Παναγίες, επιλέξει, όπως να σας βρίζω και εγώ εσάς τα ίδια. Και αυτό λέγεται απελευθέρωση. Αυτό λέγεται ότι διατηρώ την προσωπικότητά μου και την ανθρωπιά μου. Ακούσατε, παρακαλώ. Ακούσατε. Αυτό θα πει αλλίωση του νόμου.
Αυτά τα ξανακούσατε άλλοτε ποτέ από τους παππούδες σας, τους προπαππούδες σας? Θέλετε που θα είναι γραμμένα? Το περί σεβασμού θέμα το είδατε ποτέ να αλλοιώνεται? Το είδατε πουθενά ποτέ? Πουθενά ποτέ. Άλλο πράγμα να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται. Δεν σέβεται αυτό. Αλλά δεν θα σου πει ποτέ όμως στα καλά καθούμενα και να έχει και υψηλή θέση και να σου πει ότι τι θα πει σεβασμός, δεν έχει κανένα νόημα. Και εκείνοι που ετάχθησαν για την αγωγή της νεολαίας μας να γίνονται αυτοί οι χειραγωγοί στο σκοτάδι και στον γκρεμό. Φοβερό πράγμα. Αυτό θα πει αλλίωσης καιρών και νόμου. Αλλά αγαπητοί μου, τι να πει κανείς? Και ο Κύριος επροφήτευσε και ειδοποίησε τους μαθητάς του για τον Αντίχριστο. Καλύτερα, ειδοποίησε τους ίδιους τους Εβραίους ο Κύριος και τους είπε ότι εγώ ελήλυθα εν το ονόματι του πατρός μου κι ου λαμβάνετε με. Εγώ ήρθα στο όνομα του πατέρα μου και δεν με λαμβάνετε. Εάν έλθει άλλος, εάν άλλος έλθει, εν το ονόματι το ιδίο εκείνον λείψεστε. Ιωάννης 5,23. Όταν έρθει άλλος, αυτό θα τον πάρετε. Εγώ ήρθα, δεν με δεχτήκατε. Όταν θα έρθει άλλος, αυτόν θα το δεχτείτε. Και αυτός ο άλλος δεν θα είναι παρά ο Αντίχριστος. Και όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, πατρολογία 59,235, σελίδα 235, τον Αντίχριστον εντάφθα ενίτετε. Δηλαδή υπενήσεται εδώ ο Κύριος αυτόν τον ίδιο τον Αντίχριστο.